Ευεργετινές νούμερο 1, υπόθεση 6. Η χαρά εις τους ουρανούς είναι ανέκφραστος, όπως επίσης και η δόξα που αναμένει τους Άγιους. Δι' αυτό πρέπει να επιθυμούμε μόλι μας την ψυχή την επουράνιο χαρά και τη δόξα των Αγίων. Από όσα υπάρχουν ή από όσα πράττωμεν εμείς, τίποτε δεν είναι αντάξιον της χαράς και της δόξης εκείνης. Α. Από το βίο της Αγίας Συγκλητικής. Η Μακαρία Συγκλητική έλεγε ότι σε αυτήν την γη ευρισκόμεθα ως να είμεθα μέσα εις δευτέρα μητρική κοιλία. Όταν ευρισκόμεθα μέσα στην κοιλία της μητρός μας, δεν ζούσαμε όπως ζούμεν μετά την εξαυτής γέννηση ημών, ούτε τα στερεά τροφάς που τώρα απολαμβάνομεν ετρώγομεν τότε κατά την εμβριακή περίοδο, αλλά ούτε και μέσα εις την κοιλία της μητρός ημών δυνάμεθα να ενεργούμε όπως τώρα. Και τούτο διότι, ως γνωστόν, εντός της μητρικής κοιλίας είμεθα μακριά από το ηλιακό φως και ουδεμία αντάβγεια μας επλησίαζε. Εν γέννη δε υστερούμεθα πολλών άλλων επιγείων απολαύσεων. Τούτο τρόπος ακριβώς ζώντας και στον παρόντα κόσμο, δεν δυνάμεθα να απολαύσουμε ορισμένα μεγαλοπρεπή και αξιοθαύμαστα αγαθά που ευρίσκονται αποκλειστικώς και μόνοι στη βασιλεία των ουρανών. Εφόσον λοιπόν γνωρίσαμε λεπτομερώς την παρούσα ζωή, είναι πλέον καιρό να επιθυμήσουμε και τα επουράνια. Δοκιμάσαμε τα επιγείου στροφά, ας ορεχθόμεν τώρα και τα αστεία. Εχορτάσαμε των προσωρινών ηλιακών φως, ας ποθήσουμε τώρα των λίλιων της δικαιοσύνης. Ας συγκλονιστούμε υπό την ισχυρά νοσταλγία της Άνω Ιερουσαλήμ και ας ποθήσουμε να την είδομεν ως μητέρα μας και πατρίδα. Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών ας τον δανείσουμε κατευθυνόμενοι από τα σελπίδα της επουρανίου μακαριότητος, για να δυνηθόμεν. Για να δυνηθούμε του ιδιωτρόπου να απολαύσουμε και τα αιώνια αγαθά, όπως ακριβώς τα βρέφη διαμορφώθησαν ο λίγων μέσα εις την μήτρα και από απλουστέραν τροφήν και ζωήν, και ούτω τέλειοι πλέον οργανισμοί μεταπηδούν προς ζωήν τελειωτέραν και απολαμβάνουν εκλεκτότερες διέτες, διουτοτρόπος και οι δίκαιοι αφού ετελειοποιήθησαν δια του τρόπου με τον οποίο επολιτεύθησαν στον κόσμο, μεταβαίνουν στην επουράνιο πολιτεία προχωρούνται σύμφωνα προς το γεγραμμένο αποδυνάμωσης της δύναμη. Το αντίθετο συμβαίνει με τους αμαρτωλούς. Ούτε ομοιώς με τα εύρια που συνελήφθησαν μεν κανονικώς εις τη μήτρα, απέθαναν όμως πριν γεννηθούν, πορευόμενα του ιδιωτρόπος από το ένα σκότος εις το άλλο. Ακριβώς λοιπόν και οι αμαρτωλοί ευρισκόμενοι στη γη περνούν τη ζωή των μέσα εις την πολυμέριμνο προσπάθεια των γηίνων, εχμαλωτιζόμενοι κυριολεκτικώς από το σκότος των επιγείων μεριμνών. Όταν δε αποθάνουν, χωρίς να συνοδεύονται από τους θησαυρούς των καλών έργων και της μετανοίας, οδηγούνται βιαίως στους σκοτεινοτέρους και ταρταρώδεις τόπους των κολάσεων. Εκ των ανωτέρων λοιπόν συμπεραίνουμε ότι τρεις φορές γεννόμεθα κατά το διάστημα του βίου μας. Μία και ανεπανάληπτον φοράν από τη μητέρα μας, στην περίπτωση αυτήν από γην προερχόμεθα και εις γην πορευόμεθα, κατά τα υπολείπους δύο γεννήσεις μετατιθέμεθα από την γη των ουρανών. Εξ αυτών η μία γέννηση είναι η της χάριτος, η οποία πραγματοποιείται δια του Αγίου Βαθμίσματος και την ονομάζουμε αληθώς παλιγενεσία. Η δευτέρα πάλι γέννηση επιτυχάνεται δια της μετανοίας και των κόπων των καλών και αρέτων πράξεων, εις την οποία και εμείς τώρα εστάθημεν. Εις το γεροντικό δεύτερον, ερμηνεί. Ένας γέρον είπε πως δεν είναι αξιοθαύμαστον εάν ένας άνθρωπος μπορέσει να γίνει άγγελος, διότι ευρίσκεται ανάμεσα ενώπιον μας για να την απολαύσουμε δόξα ίση με τη δόξα των αγγέλων. Αυτή δε τη δόξα υπόσχεται ο αγωνοθέτης εις τους αγωνιζόμενους. 2. Ο Αββάς Υπερέχειος είπε ότι η σκέψη σου πρέπει πάντοτε να ευρίσκεται στη βασιλεία των ουρανών, οπότε γρήγορα και ασφαλώς θα την κληρονομήσεις. 3. Κάποτε μερικοί αδελφοί παρακάλουν ένα γέροντα να σταματήσει τους μεγάλους κόπους εις τους οποίους υπεβάλλεται. Εις αυτήν την πρόταση ο γέρον απήντησε. Τέκνα μου, σας διαβεβαίω πως ο Αβραάμ ασφαλώς θα μετανοήσει όταν θα ειδεί τον πλούτο των επουρανίων δωρεών, διότι δεν ηγονίστη περισσότερο εφόσον έζει. 3. Του Αγίου Εφραίμ. Αδελφοί μου, η δόξα την οποία πρόκειται να απολαύσουν οι Άγιοι είναι μεγάλη,
και ακατάληπτη, ενώ η δόξα του επιγείου αυτού βίου ομοιάζει προς το άνθος του οποίου η ωραιότητα συντόμως παρέρχεται και προς τα τρυφερά χόρτα και συντομότατα ξηραίνονται. Βλέπουμε στην ιστορία ότι πολλοί τύρανοι και βασιλείς κυρίευσαν απεράντους χώρας και πολλές πόλεις και εντός ολίγο αυτοί οι νικητές εξυφανίστησαν εις το να μην υπήρξαν, σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Διότι πόσοι από αυτούς τους βασιλείς που κατεξουσίασαν έθνη πολλά ανήγυραν για να αποθανατήσουν το όνομά των εικόνας και αναμνηστικά στήλας, νομίσαντε ότι με αυτά θα γίνουν ονομαστοί. Παρόλα όμως ταύτα, μετά το θάνατο των βασιλέων αυτών, κατέλαβαν άλλοι την εξουσία, οι οποίοι και κατέστρεψαν τα αναμνηστικά εικόνας και συνέντρεψαν τα γάλματά των. Μερικοί μάλιστα από αυτούς επιδρομής εξυφάνισαν τα πρόσωπα των πρωτοκατόχων βασιλέων και απετύπωσαν επάνω στα αναμνηστικά στήλας την ειδική των μορφή, αλλά και αυτών των επιδρομέων τα έργα κατελήφθησαν από άλλους. Άλλοι πάλιν κατασκεύασαν δια τους εαυτούς των τάφους λαμπρούς και περίβλεπτους και ανέγραψαν επάνω στους τάφους τα ονόματά των και τη μορφή των, νομίζοντας ότι με αυτά θα καταστήσουν το όνομά των αιώνιων. Και ήλθεν η επόμενη γενεά και παρέλαβε υπό τη δικαιοδοσία τους τάφους αυτούς. Οι δύο άνθρωποι της γενεάς αυτής, θελήσαντες να καθαρίσουν τους σαρκοφάγους όπως ήταν φυσικό, επέταξαν τα οστά εκείνων των βασιλέων, ωσαν να ήταν χαλίκια. Ιστί λοιπόν ωφέλησε τους φιλόδοξους αυτούς βασιλείς πολύτιμος σαρκοφάγος ή η πυραμίδα. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι τα έργα της ματαιότητος εις τίποτα δεν ωφελούν τον άνθρωπο. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με όσους δοξάδιζε ο Θεός, διότι ο Θεός ετοίμασε προς χάρη των ζωήν αιώνιων και δόξαν ακατάληπτων. Όπως ακριβώς το φως του ηλίου και της σελήνης και των αστέρων και τότε, από τότε που εδημιουργήθησαν μέχρι τώρα δεν ηλατώθη ούτε έπεσεν εις παρακμήν, αλλά διατηρεί συνεχώς την ιδίαν ένταση και ακτινοβολία, παραμένει νέον, ακμάζει και διαρκώς λάμπει εξαιτίας του όρου υπάρξεως που όρισεν στα ουράνια αυτά σώματα ο Δημιουργός να εξουσιάζουν την ημέρα και τη νύχτα, διότι ο τρόπος ο ίδιος ο Θεός καθόρισε δι' αυτούς όπου τον αγαπούν, ατελείωντον τη χαρά και συνεχεί τη βασιλεία των ουρανών. Και όπως ακριβώς εις τα φυσικά αυτά φαινόμενα ο Θεός δεν εψεύστη ότι ο τρόπος θα εκπληρώσει και τα υποσχέσεις του εις εκείνους τα της μελούς ζωής τα οποία νοούνται υπό των ανθρώπων. Και τα μεν φυσικά σώματα ουρανός και η γη θα παρέλθουν και θα εξαφανιστούν οπότε αν θελήσει ο Δημιουργός. Η δόξα όμως των Αγίων ουδέποτε θα έχει τέλος. Ας φροντίσουμε λοιπόν να κάνουμε καρπούς αξίους της μετανοίας για να μην αποκλειστούμε από εκείνη τη χαρά και να παραπεμφθούμε εις το αιώνιον σκότος όπου η οδύνη είναι ανυπόφορος. Εισέλθε εάν θέλεις τον κοιτώνα σου και κλείσε τελείως τα στήρα σου και τα παράθυρα. Ακόμη να φτιάξει και κάθε σχισμή από την οποία είναι δυνατόν να εισχωρήσει φως και κάθεσε μέσα εις αυτό το σκοτάδι και θα αντιληφθείς τότε μόνος σου πόσο φοβερόν βάσανος είναι το σκοτάδι. Εάν λοιπόν τόσο πολύ θλίβεσαι όταν παραμείνεις εδώ χωρίς πόνους και πολλά βασανιστήρια, εάν και έχεις εξουσία εντός ολίγου να εξέλθει εις το φως, σκέψου πόσο φοβερά κόλαση θα έχει εκείνο το εξώτερο σκότος εις το οποίο κυριαρχεί ο κλαφμός και ο βρυγμός των οδόντων μαζί με το άσβεστον πυρ τιμωρούν αιωνίως τους μίαν μόνον αλλά αμετάκλητον φοράν παραπεμφθέντας εις αυτά αμαρτωλούς. Πρέπει δε ακόμα να σκεφτόμεν και οποίαν εντροπή θα δοκιμάσομεν όταν πρώτων κολάσεων που μας αναμένουν ειδόμεν τους μεν Αγίους να ενδύονται την υπέρλα προστολήν της οποίας την απαστράπτουσαν ωραιότητα δεν δύναται να αποδώσει η ανθρωπίνη γλώσσα και την οποία κατασκεύασαν με τα καλά των έργα ενώ τους εαυτούς μας θα τους βλέπουμε όχι μόνο γυμνούς αλλά και μελανιασμένους και σκοτεινούς και αποδίδοντες από πνιχτική δυσοσμία. Όπως ακριβώς από εδώ ετοιμαστήκαμε με τα σκοτεινά μας έργα τη σπατάλην και την αμαρτωλήν απόλαυση. Ας κλάψουμε λοιπόν ενώπιον του Κυρίου του Θεού ημών για να τύχουμε του ελαίους και των νυκτριμών αυτού. Ο αγώνας μας δεν γίνεται για τα χρήματα τα οποία και αν κανείς χάσει είναι δυνατόν να αποκτήσει πάλιν, αλλά εις αντικατάσταση των απολεσθέντων. Ο κίνδυνος τον οποίο αντιμετωπίζουμε να αναφέρεται ή στην ψυχή την οποία όταν χάσουμε ποτέ πλέον δεν δυνάμεθα να επανανεύρωμε. Σύμφωνα με το αγιογραφικό, τι θα ωφεληθεί άνθρωπος αν κερδίσει όλο τον κόσμο και ζημιωθεί την ψυχή του ή τι δύναται να δώσει άνθρωπος εις αντάλλαγμα της ψυχής του. Ας σκεφτούμε λοιπόν ότι οι στρατιώτες του κόσμου αυτού, φιλοτιμούμενοι από τα ευτελή δώρα που λαμβάνουν από τον επίγειο βασιλέα, κινδυνεύουν μέχρι και θανάτου χάριν αυτού. Πόσο λοιπόν περισσότερο πρέπει εμείς να
που ελάβαμε τόσα σπουδαίες υποσχέσεις, να μην υποχωρήσουμε καθόλου από την επίμονη προσπάθεια του έργου της αρετής, ώστε και από την μέλουσα κρίση να διασωθούμε, αλλά και τα επουράνια αγαθά να επιτύχουμε, ας ενθυμηθούμε δε διαρκώς και τούτο. Δεν μπορούμε να υποφέρουμε τη ζέστη του ηλίου, ούτε των σφοδρών πυρετών. Πώς λοιπόν θα υποφέρουμε την φλόγα του αιωνίου πυρός και του που διαρκώς καίει, χωρίς όμως να μας κατακαίει με τα σφλόγας του? Και αν θέλεις, αγαπητέ μου, από εδώ δοκίμασε τη σφοδρότητα του πάθους και θα αντιληφθείς από το υλικό πυρ του κόσμου αυτού τα ανυπόφορα βασανιστήρια της κολάσσος. Άναψε δηλαδή το λιχνάρι σου και βάλε και τη φλόγαν στην άκρα του δαχτύλου σου. Εάν θα μπορέσεις να βαστάεις τον πόνο, τότε ασφαλώς θα δυνηθείς και εκείνη την αιώνια φλόγα να υπομείνεις. Εάν όμως δεν μπορέσεις να υποφέρεις τους πόνους ενός μικρού εγκάβματος, τότε τι θα κάνουμε όταν ολόκληρο το σώμα μας μαζί με την ψυχή θα ρυθούν μαζί εις το φοβερόν εκείνον και άσβεστον πυρ του Αβά Ισαΐου? Να έχει συνεχώς το λογισμό σου την τιμή την οποία έλαβαν όλοι οι Άγιοι και ο ζήλος τον οποίο επέδειξαν και θα σε ελκύσει ο λίγων κατ' ολίγων εις το αγαθόν. Να ενθυμίσαι εκ παραλλήλου πάλιν και τους εξευτελισμούς που επιφυλάχθησαν εις τους αμαρτωλούς και ο λογισμός σου θα σε περιφρονήσει από τα πονηρά. Θα σε περιφρουρήσει ο λογισμός σου, θα σε περιφρουρήσει από τα πονηρά. Του Αγίου Μαξίμου, εάν ο Θεός και λόγος του Θεού και Πατρός έγινε προς τούτο άνθρωπος και Υιός ανθρώπου, για να καταστήσει δηλαδή τους αμαρτωλούς θεούς και Υιούς Θεού, θα πρέπει να πιστέψουμε ότι ο σκοπός αυτός της ενσάρκου οικονομίας θα πραγματοποιηθεί εκεί όπου τώρα είναι ο Χριστός υπεράνω όλων των ουρανών ως κεφαλή ολοκλήρου του σώματος και ανεδείχτη χάρη ημών πρόδρομο στον επουράνιο Πατέρα. Διότι σε εκείνη την υπερκόσμο και πνευματική συγκέντρωση των σωζωμένων και ως Θεόν καταστάντων, δια της χάρητος θα δεσπόζει στο μέσον ο Θεός, ώστε θα διανέμει εις τους σωζωμένους τας αξίας της επουρανίου μακαριότητος και θα ευρίσκεται εις τοπική απόσταση από τους αξίους. Μερικοί από τους βαθιστοχάστους ερμηνευτάς λέγουν ότι η βασιλεία των ουρανών είναι η κατοίκηση των αξίων εις τους ουρανούς. Άλλοι πάλι ισχυρίζονται ότι η βασιλεία των ουρανών ομοιάζει με την κατάσταση των αγγέλων, την οποία θα απολαύσουν οι σωσμένοι. Άλλοι τέλος έχουν τη γνώμη ότι η βασιλεία των ουρανών είναι αυτή η θεϊκή ωραιότης όσων εφόρησαν την εικόνα του επουρανίου. Εγώ πάντως φρονώ ότι και οι τρεις ανωτέρω περιγραφείς αντιλήψεις περί της βασιλείας των ουρανών συμφωνούν μεταξύ των, διότι σε όλους τους σωζωμένους η μέλουσα χάρη θα δοθεί αναλόγως της ποιότητας και της ποσότητας των υπ' αυτών εκτελεστέντων έργων πίστεως αρετής κατά την επίγειον ζωήν των.